Πριν λίγο έγινε γνωστό ότι ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογκάν συγκαλεί έκτακτη σύνοδο ασφαλεία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την Πέμπτη. Στη συνάντηση θα παραστούν ο υπουργό Άμυνα Ακάρ, όλοι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών. Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε στενή επαφή τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα. Ενώ σύμφωνα με τον Έλληνα ειδικό κύριο Μιχαηλίδη, όλα τα καθεστωτικά τουρκικά μέσα μαζί και σήμερα το πρωί στηρίζουν να τη Ρωσία, ενώ το αφήγημά του ρίχνει το φταίξιμο στην Ουκρανία για όσα συμβαίνουν. Πριν λίγο, η πρεσβεία τη Ουκρανία στην Άγκυρα ζήτησε επίσημα από την Τουρκία να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη μετά την έναρξη τη στρατιωτική εισβολή από τη Ρωσία στον Ντομπά. Αλλά οι Τουρκοί κάνουν του Κινέζου. Παρά την υπογραφή ισχυρής υποτίθεται αμυντική συμφωνία αμοιβαία στήριξη ακόμη και σε περίπτωση επίθεση. Η Ρωσία ξεκίνησε πόλεμο κατά τη Ουκρανία. Οι ειρηνικοί οικισμοί τη Ουκρανία βομβαρδίζονται. Καλούμε τον στρατηγικό μα σύμμαχο, την Τουρκία και τον φιλικό λαό τη Τουρκία να μα βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ανέφερε σε ανακοίνωσή τη η Ουκρανική πρεσβεία, που μάταια αναμένει βοήθεια από τον Ερντογάν παρόλο που έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία μαζί του, αφού ο Σουλτάνο κάνει ότι δεν ακούει, διότι πολύ απλά έτσι τον συμφέρει. Στι 5 το πρωί της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία ως απάντηση στην έκκληση των ηγετών των δημοκρατιών του Ντομπάζ, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ITAR οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντονμπάς προσέγγισαν τη Ρωσία με έτοιμα βοήθειας. Σε σχέση με αυτό, πήρα την απόφαση να πραγματοποιήσω μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Στόχος της είναι να προστατεύσει τους ανθρώπους που υφίστανται κακοποίηση, γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου για 8 χρόνια και για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε να αποστρατιωτικοποιήσουμε και να αποναζιστοποιήσουμε την Ουκρανία και να δικάσουμε εκείνους που διέπραξαν πολλά αίματηρα εγκλήματα κατά ειρηνικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων υπηκόων, είπε Πούτιν στην τηλεόραση. Του Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς οι γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.